βραβείο, θεωρητικά περιμένουν όλοι. Ήρθε η ώρα να βραβεύσουμε την καλύτερη παράσταση της χρονιάς, όπως ψηφίστηκε από την κριτική μας επιτροπή. Η παράσταση που ξεχώρισε ανάμεσα σε παραπάνω από 150 παραστάσεις θεατρική σεζόν μας πέρασε. Καλύτερης θεατρικής παράστασης της χρονιάς 2017. Οικογενειακή γιορτή Φέστεν των Τόμας Βίντερμπεργκ, Μόγκενς Ρούκοφ, Μπο Χάνσεν. Σκηνοθεσία Γιάννης Παρασκευόπουλος. Πρεμιέρα 18 Νοεμβρίου. Φουαγέ Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Παραγωγή Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Κατερίνα του Αύγουστου Κορτό. Σκηνοθεσία Γιώργος Νανούρης. Πρεμιέρα 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο Εγνατία. Παραγωγή Λυκόφος, Γιώργος Λικιαρδόπουλος. Ο Θεός της Φαγής της Γιασμίνα Ρεζά. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρεμιέρα 16 Απριλίου. Θέατρο Αριστοτέλειων. Παραγωγή Θεατρικές Επιχειρήσεις Κάρολος Παυλάκης. Ο Υπολοχαγός του Ίνισμορ του Μάρτιν Μακδόνα. Σκηνοθεσία Σπύρος Αθηναίου. Πρεμιέρα 10 Μαρτίου Στούντιο Βισμότριξ. Παραγωγή Σάσα Νάτσι. Το Τρίτο Στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Σκηνοθεσία Θανάσης Παπαγεωργίου. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Πρεμιέρα 7 Οκτωβρίου Μονή Λαζαριστών. Παραγωγή Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Αγωνία. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν είναι στημένο. Εγώ δεν ξέρω τίποτα δηλαδή. Και χάρηκα από το βραβείο σκηνοθεσίας το πήρε ο Γιάννης Παρασκευόπουλος. Ήταν πολύ ωραία η δουλειά του. Δεν είπα ακόμη. Λοιπόν, η καλύτερη παράσταση σύμφωνα με το φάκελο που έχω μπροστά μου είναι η οικογενειακή γιορτή. Που συμπτωματικά γεννήθηκαν στο σπίτι που κάποτε έμενε η κυρία Φιλιππίδου στην Παναγία Φανερωμένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.